τον κύριο Νίκο Σταυρόπουλο. Πρέπει να περνάτε κι εσείς καλά μαζί με την ομάδα. Αυτό διαισθανόμαστε, γιατί είστε συνέχεια μαζί βεβαίως. Και πρέπει να περνάτε καλά και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το κλίμα που μας περιγράφουν όλοι. Το οικογενειακό κλίμα της ομάδας ξεκινάει από την κορυφή και νομίζω ότι το περνάμε και προς τα κάτω. Είναι αλήθεια ότι και μέσα στο παρκέ, αλλά και γύρω-γύρω από το παρκέ, είμαστε μια οικογένεια. Είναι αλήθεια. Mm-hmm. Περνάμε καλά, είναι αλήθεια. Κύριε Σταυρόπουλε, συμφωνείτε ότι είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα? Εμείς, βλέποντας το πρόγραμμα στην αρχή πριν κανένα μήνα, λέγαμε ότι να δούμε πώς θα αντέξει η ομάδα, να δούμε πώς θα την εντοπίσει και κάποιες κρίσεις. Και όμως ο ΠΑΟΚ, πέρα από την ήττα στο Κράσνοντάρ από μια ομάδα που ξέρω, μάλλον δεν παίζεται, έχει συνεχόμενες νίκες, συνεχόμενες επιτυχίες. Είναι μάλλον κάτι μη αναμενόμενο. Για εσάς, θα μας πείτε. Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να κάνεις μόνο νίκες. Δεν είναι εύκολο. Πάντα η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να είναι στην Ευρώπη, μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο Κύπελλο. Εμείς για καλή μας τύχη φέτος είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και σε Ελλάδα και σε Κύπελλο Ελλάδος, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με μια ομάδα η οποία δείχνει ότι παλεύει και δεν θέλει να χάνει. Είτε παίζει καλά είτε δεν παίζει καλά, γιατί είχαμε παιχνίδια που δεν παίξαμε καλά, αλλά πήραμε το θετικό αποτέλεσμα που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ξέρετε, φάνηκε ότι δεν επηρεάστηκε αρκετά η ομάδα από τις αλλαγές παικτών, γιατί ένας κορμός παρέμεινε, αλλά σαφώς αρκετοί σημαντικοί παίκτες άλλαξαν. Κάποιοι έφυγαν, ήρθαν αρκετοί Αμερικανοί. Χημεία βρέθηκε γρήγορα, αγωνιστική ταυτότητα βρέθηκε γρήγορα. Είναι κυρίως η παραμονή του ίδιου προπονητή που διατηρεί την ίδια χημεία εδώ και χρόνια? Θα έλεγα ότι είναι μια σειρά πραγμάτων. Είναι καταρχήν ο προπονητής, τον οποίο τον έχουμε κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν μπήκαμε στο λάθος που κάνουν άλλοι, να διώχνουν κάθε φορά έναν προπονητή ο οποίος κάνει μια πιθανή ήττα. Mm-hmm. Εμείς κρατήσαμε τον προπονητή, θέλουμε να είναι μαζί μας και το ξέρει. Τον έχουμε στηρίξει σε πολλές περιπτώσεις, έχει βοηθήσει την ομάδα, αλλά δεν είναι μόνο το κομμάτι το προπονητικό, είναι και το θέμα το πώς στείνουμε την ομάδα, το πώς αποφασίζουμε για το ποιος παίκτης θα ενταχθεί πλέον στον ΠΑΟΚ. Και εκ των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται ότι κάναμε μια καλή δουλειά, μια ουσιαστική δουλειά, δεν πέσαμε έξω, γιατί θα είχαμε τότε αναγκαστεί να διώξουμε παίκτες, να φέρουμε άλλους και αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ομάδα. Νομίζω όλη αυτή η κατάσταση, η ηρεμία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και ο συγκεκριμένος τρόπος δουλειάς που έχουμε, νομίζω ότι φέρνει τα αποτελέσματα αυτά που φέρνει. Τώρα, μια και θέτετε και το δικό σας κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην δημιουργία της ομάδας, πρέπει να υπάρχει κάποιο μυστικό, δεν γίνεται. Και ξέρετε, το λέω γιατί κάποια στιγμή, έτσι ψάχνοντας και εμείς λίγο να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα λεφτά που δίνει κάθε ομάδα και το ρόστερ που έχει, καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα μια-δυο ομάδες ξεφεύγουν λίγο, όλες οι υπόλοιπες είναι στο ίδιο επίπεδο, το μπάτζετ τους, και παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ καταφέρει να έχει τόσο καλό ρόστερ. Κάτι που σημαίνει ότι εσείς με διαπραγματευτικές ικανότητες, δεν ξέρω, κάποιο μυστικό άλλο, καταφέρετε να πετυχαίνετε τόσο καλές συμφωνίες με τόσο καλούς αθλητές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αν μπορείτε να το πείτε και να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι. Και πάλι όχι. Και πάλι είναι μια δουλειά η οποία είναι ομαδική. Δεν είναι ατομική. Δηλαδή είμαι εγώ, είναι ο Μπαν, είναι ο πρόεδρος, είναι ο Τέλης Ρουνατζίδης, είναι ο coach. Κάνουμε μια συλλογική και ομαδική δουλειά η οποία περνάει από κόσκινο. Mm-hmm. Γι' αυτό και είμαστε λίγο τυχαίροι. Παρακολουθούμε παίκτες από τώρα για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν θα μείνουν στην ομάδα μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ, γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάνεις 4 παιδιά από τον κορμό σου και ξαφνικά να δημιουργείς μια καινούργια ομάδα. Παρόλο όμως αυτά, εμείς, επειδή δεν ξέρουμε και επειδή φανταζόμαστε του χρόνου πάλι η ίδια κατάσταση θα υπάρξει, εμείς δουλεύουμε από τώρα, κοιτάμε παίκτες, παρακολουθούμε θέσεις και έχουμε μια ενημέρωση άμεση με όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Οπότε όταν θα έρθει η ώρα θα αποφασίσουμε τι βολεύει την ομάδα μας. Πότε ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος να κρατήσει αυτούς τους παίκτες? Γιατί νομίζω ότι εκείνο το κλειδί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο όταν θα μπορέσει οικονομικά να είναι δυνατός. Όταν είσαι δυνατός οικονομικά, κάνεις άλλου είδους προτάσεις,
Εμείς φέρουμε παίκτες που στοιχίζουν 120.000 δολάρια, ας πούμε, 150.000 δολάρια και τους φέρνουμε με 50. Αυτό πώς γίνεται, αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, πώς γίνεται. Αυτό είναι μια τεχνική δικιά μας, την οποία χρησιμοποιούμε και είναι και το μυστικό μας, αν θέλετε. Δεν το λέμε. Δεν το λέμε. Σας έλεγα απλά ότι ο Πάουκ είναι ένα brand name. Θυμάστε πριν από χρόνια ότι λέγαμε ότι παρακαλάγαμε τους παίκτες να έρθουν στον Πάουκ και τότε είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί υπήρχε πραγματικά δυσκολία μεγάλη για τους μάνατζερ και τους παίκτες. Mm-hmm. Τώρα σας ενημερώνω, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Υπάρχουν ατζέντιδες οι οποίοι μας παρακαλάνε να φέρουν παίκτες στον Πάουκ. Και αυτό είναι μέσα από τη δουλειά που έχουμε κάνει. Και βεβαίως εμείς αγοράζουμε παίκτες. Δεν μας πουλάνε αυτοί. Εμείς αγοράζουμε. Εμείς διαλέγουμε ποιον παίκτη θέλουμε. Δεν μας πουλάνε αυτοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω. Και προφανώς αυτό επιτυχάνεται όταν έρχεται π.χ. ένας Κούπερ με χ λεφτά και την άλλη χρονιά η αξία του μέσα από τον ΠΑΟΚ έχει γίνει 4 χ, 5 χ. 6 χ. Ακριβώς και αυτό μεταφέρεται. Δηλαδή, εγώ ήμουν στην Αμερική και είδα και τον μάνατζερ του Κούπερ, ας πούμε, και του είπα για το αν θα μείνει ο παίκτης σου την άλλη χρονιά. Μου είπε όχι, έχει βρει μια ομάδα με 300.000 δολάρια, που σημαίνει ότι είναι το εξαπλάσιο, εφταπλάσιο από ό,τι τον πήραμε εμείς. Και του είπα στο καλό του Θεού να πάει, εμείς θα βρούμε άλλον παίκτη, θα ψάξουμε να βρούμε, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε 300.000. Ναι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε βρει έναν σύμμαχο για να μας βρει έναν άλλον Κούπερ. Βλέποντας αυτό το πράγμα και αυτή την εξέλιξη και την εξαπλασιασμό ουσιαστικά του συμβολέου του. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, οι ατζέντες μαζί τους μιλάνε και ξέρουν ότι ο Πάουκ είναι ένα μεγάλο brand name. Παίζει EuroCup που είναι σημαντικό. Οι παίκτες πολύ εύκολα μπορούν να βρουν ομάδες. Δηλαδή, με ένα παιχνίδι μπορείς να χάσεις έναν παίκτη. Και αυτό που λέω, ξέρω τι λέω. Εμείς. Χωρίς να αφήσω πολλά υπονοούμενα, όταν παίζεις σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και παίζει ο παίκτης σου καλά, πιθανά να θέλουν να τον πάρουν άλλες ομάδες. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε το υλικό μας φέτος, όπως κάναμε και πέρυσι, μέχρι το τέλος της σεζόν. Και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Να πάμε λίγο σε πιο αγωνιστικά καθαρά θέματα και μέσα από το πρόγραμμα. ΠΑΟΚ Μπουτούσνος αύριο. Εντυπωσιακό και το ξύλινο που έχετε κάνει στην Ευρώπη. Εκεί είναι δεδομένο ότι η πρώτη θέση έχει κρυθεί και βάζετε στόχο για τη δεύτερη, στον όμιλο. Έτσι όπως ξεκίνησε. Δεν ξέρω. Ακόμα είναι νωρίς. Πιστέψτε με, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Καταρχήν τα εκτός έδρας είναι επειδή είναι ταξίδια πολύ μεγάλα και μακρινά. Τα εντός έδρας γιατί έχεις το βάρος να μην χάσεις την έδρα. Ναι. Σίγουρα από τις ομάδες που έχουμε δει ξεχώρισε η ομάδα η ρώσικη. Mm-hmm. Η Κούμπαν είναι η Λοκομοτίβ, είναι μια ομάδα η οποία έχει τεράστιο υλικό, έτσι από ό,τι έδειξε σε εμάς. Η ομάδα που παίζουμε αύριο επίσης είναι μια πολύ σημαντική ομάδα με 4 παιδιά ψηλούς οι οποίοι έχουν παίξει Ευρωλίγκα και 3 Αμερικάνους. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Εμείς αυτό που κοιτάμε να κάνουμε είναι ένα, και νομίζω ότι οι νίκες έρχονται φέτος κυρίως από ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού που είναι η άμυνά μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι έτσι όπως παίζει η ομάδα, έτσι όπως πιέζει ο Όντουμ, έτσι όπως πιέζει ο Κάρτερ, έτσι όπως είναι από πίσω το θηρίο Βόν, ο οποίος κόβει και μαζεύει όλα τα ριμπάν, νομίζω ότι εκεί είναι όλο το κλειδί της επιτυχίας μας, είναι η άμυνά μας. Είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ πιεστική. Το προπονητικό staff κάνει εξαιρετική δουλειά στο scouting και μιλώ για όλο το staff. Εξαιρετική δουλειά στο scouting και επειδή ξέρω που προπονητική μπορώ να κρίνω. Και νομίζω ότι εκεί είναι το σημείο. Στην επίθεση βέβαια μπορείς να βρεις λύσεις, μπορεί να είσαι καλή μέρα, μπορεί να είσαι κακή μέρα, θα βρεις λύσεις επιθετικές. Αλλά νομίζω ότι η άμυνά μας είναι το κλειδί στη φετινή πορεία. Αφού μιλάμε έτσι πολύ μπασκετικά, στη Δράμα κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο τέλος και στις λεπτομέρειες. Με το Ρέθυμνο το ίδιο. Στην Τουρκία δύο παρατάσεις πάλι νικητής ο ΠΑΟΚ στις λεπτομέρειες και στις ειδικές καταστάσεις. Στη Λετωνία το ίδιο. Στη Νέα Σμύρνη το ίδιο. Αυτό πώς γίνεται? Ξέρετε, νομίζω ότι για αυτό το πράγμα μπορεί να γράψει βιβλίο ο Χαραλαμπίδης. Εντάξει, θα μπορούσαμε και να χάσουμε. Ναι, είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε και να χάσουμε στην Τουρκία στις δύο παρατάσεις ή να χάσουμε στην Νέα Σμύρνη. Θα μπορούσαμε να χάσουμε, λέω, δύο παιχνίδια έστω από. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι παίκτες αντιδρούν
με την εμπειρία τους, δηλαδή αυτό που λέτε με ο Κώσο Χαρλαμπίδης, ο Γιώργος Οδέδας, ο Κάρτερ, ο οποίος ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, αντιδρούνε με πολύ ψυχραιμία μέχρι το τέλος του δευτερολέπτου, μέχρι που να λήξει το παιχνίδι. Δηλαδή και δύο πόντους, και τρεις και πέντε να χάνουμε, οι αντιδράσεις προπονητικά αλλά και αγωνιστικά από τους αθλητές είναι τέτοιες ώστε να μπορέσουμε να κλέψουμε και το παιχνίδι. Νομίζω ότι μάλλον η εμπειρία τους τους βοηθάει πάρα πολύ και σε αυτό κάνει πολύ καλή δουλειά ο Κώστας. Ναι. Στο πρωτάθλημα βλέπετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι? Τη Δευτέρα παίζεται ένα μεγάλο ντέρμπι και όχι μόνο λόγω ονομάτων αλλά και λόγω βαθμολογικής θέσης με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μια καλή ομάδα, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ας μην γελιόμαστε, έτσι. Το ρόστερ είναι μεγάλο, τα μπάτζετ είναι μεγάλα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξέρουμε τη διαφορά που έχουν με τις άλλες ομάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει σαν στόχο να προσπαθήσει για το καλύτερο. Και το καλύτερο είναι η νίκη. Ναι. Δεν είναι εύκολο, σαφέστατα. Αλλά όταν μπορέσεις και κερδίσεις ένα Παναθηναϊκό ή έναν Ολυμπιακό, που δεν είναι ακατόρθωτο βεβαίως, νομίζω ότι μπορείς να μιλάς για ένα επόμενο βήμα. Ναι. Και ο στόχος μας είναι μέσα από τη διαδικασία και του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό αλλά και του κυπέλλου που έρχεται να μπορέσουμε να κλέψουμε ένα παιχνίδι από αυτά. Κύριε Σταυρόπουλε, πώς σας ακούγεται μια διαπίστωση, ένα συμπέρασμα που βγάζουν και φίλαθλοι ότι αυτό το μάτς, ο ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό, είναι το μάτς της δεκαετίας για τον ΠΑΟΚ? Είναι λίγο βαρύ, λίγο αγχωτικό? Είναι. Δεν θέλω να το δω έτσι, ειλικρινά. Δεν θέλω να το δω έτσι. Δηλαδή, σίγουρα ένα παιχνίδι που είναι κυπέλλου, πιθανά να προσέξει την ημιτελικό κυπέλλου. Αν περάσεις, μετά να παίξεις τελικό, έχεις κι άλλο παιχνίδι. Αλλά είναι μια ομάδα που ο Παναθηναϊκός την δεδομένη στιγμή, τώρα που μιλάμε, παίζει πάρα πολύ καλά και το βλέπουμε. Ναι. Βεβαίως δεν ξέρω πώς θα είναι στις 22 Δεκεμβρίου, που θα παίξουμε εκείνο το κρίσιμο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε εμείς. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολύ βάθος. Ας μην ξεχνιόμαστε. Εμείς έχουμε 12 συγκεκριμένα συμβόλαια. Δεν έχουμε ούτε 16 ούτε 15. Ναι. Έχουμε 12 συγκεκριμένα συμβόλαια επαγγελματιών, εκ των οποίων τα δύο είναι οι μικροί μας, είναι οι έφηβοι. Έτσι. Και στην προπόνηση βοηθάνε άλλα 4 παιδιά που ανεβάσαμε από τις παιδικές και εφηβικές ηλικίες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σημαντικό κομμάτι, το πώς θα είμαστε από πλευράς υγείας στο δεδομένο παιχνίδι. Αλλά δεν θέλετε να δίνετε τέτοιους χαρακτηρισμούς? Δεν πρέπει μάλλον. Όχι. Νομίζω δεν πρέπει. Είναι ένα παιχνίδι που θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν είναι καταστροφή αν ο ΠΑΟΚ χάσει ή δεν θα πάρουμε και το κύπλο αν κερδίσουμε. Θα είναι μία νίκη επί ενός πολύ μεγάλου αντιπάλου και μετά θα έχουμε τη συμμετοχή μας σε έναν τελικό με μία άλλη ομάδα που θα είναι επίσης δύσκολο παιχνίδι. Κάτι λίγο πίσω και πάλι για τις επιλογές. Αισθάνεσαι ότι και φέτος το ταξίδι που κάνετε στην Αμερική ήταν απόλυτα επιτυχημένο? Αισθάνεσαι ότι πρέπει να συνεχιστεί, ότι και η επιλογή του Όντουμ είναι αυτή που έπρεπε? Εντάξει, είναι δύσκολο να κάνεις κατασκοπία και recruiting. Βέβαια, εγώ έχω κάνει και στο κολέγιο στο Ινδιάνα με τον Bobby Knight, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα που είμαι εκεί, βλέπεις πάρα πολλούς παίκτες. Βεβαίως, εγώ τους τσεκάρω πριν πάω εκεί, τους τσεκάρω από τώρα μέσα στη χρονιά. Μιλάω με τον προπονητή, είμαστε στη διαδικασία το τι μας ενδιαφέρει, κοιτάμε point guard, κοιτάμε shooting guard, κοιτάμε τριάρι, τεσσάρι, πεντάρι. Και αυτό είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρο, είναι επίπονη και θέλει και λίγο τύχη. Βεβαίως οι επαφές στην Αμερική είναι σημαντικές, έτσι, είσαι στη μέκα του μπάσκετ, βλέπεις με παίκτες, μιλάς, συνεργάζεσαι με ανθρώπους, παίρνεις πληροφορίες και μετά αποφασίζεις για το ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μια συλλογική δουλειά, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Ναι. Εγώ το λέω και το φωνάζω εδώ και καιρό ότι δεν είναι μια δικιά μου δουλειά. Εγώ εισηγούμε και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε όλοι μαζί με τον Μπάνε, με τον Τέλη, με τον coach για το τι είναι καλύτερο για την ομάδα μας. Για να κλείσουμε με αυτό, για εσάς ποια είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για όλο το team? Είναι να κερδίζει απλά η ομάδα? Είναι να φέρνετε πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο? Ξέρετε, πέρασε πριν δύο εβδομάδες ένα διάστημα, το λέγαμε και το συζητήσαμε κάθε μέρα, όπου κάθε 2-3 ημέρες γινόταν κάτι που προκαλούσε μια πολύ μεγάλη θετική προβολή και δημοσιότητα της ΚΑΕ.
Ήταν οι νίκες και κυρίως εκείνη στην Τουρκία. Ήταν η υπόθεση Μαρκόπουλου που έτσι όπως εκτελήχθηκε ήταν πολύ υπέρ σας τελικά. Ήταν κάποια άρθρα των πιο έμπειρων δικών μας συναδέλφων στην Αθήνα, γιατί όταν μιλάμε για τον Βασίλη του Σκουντή δεν χρειάζονται σχόλια, που σας αποθέωναν, έτσι, δηλαδή φοβερά άρθρα, πραγματικά. Ήταν η στάση σας στο Αλεξάνδριο, ήταν κάθε 2-3 μέρες που γινόταν κάτι που δημιουργούσε μια θετική προβολή. Είναι αυτή η επιβράβευσή σας? Είναι. Είναι επιβράβευση, είναι δουλειά, είναι μεθοδική δουλειά, είναι δουλειά με καθαρό μυαλό κυρίως. Δεν παίρνουμε αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορες και βιαστικές και είναι μια συλλογική δουλειά. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν κάναμε λάθη, γιατί διαχειριστήκαμε κρίσιμα θέματα όπως λέτε, και του προπονητή και όλα αυτά, τα διαχειριστήκαμε με καλό τρόπο. Δεν ρίξαμε λάδι στη φωτιά, ούτε με τον Άρη, ούτε με το θέμα του προπονητή μας. Νομίζω ότι ίσως επειδή ξέρουμε το αντικείμενο και δεν πέσαμε σε παγίδες. Ίσως γι' αυτό και οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι από την Αθήνα είχαν ύμνους δημοσιογραφικούς για την δουλειά που γίνεται στην ΚΑΕ. Για όλη τη λειτουργία, ναι, γενικώς. Οπότε νομίζω ότι κυρίως είναι το καθαρό μυαλό και ότι το συμφέρον της ομάδας. Εμείς κοιτάμε απλά το συμφέρον της ΚΑΕ. Εμείς δουλεύουμε για την ομάδα που αγαπάμε, για την ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, έτσι, και που υπηρετούμε με πολύ αγάπη και αφοσίωση πραγματικά. Και νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν κάναμε λάθη. Κύριε Σταυρόπουλο, μιλάμε 20 λεπτά, τα έχουμε βρει όλα καλά πραγματικά και έτσι είναι. Δηλαδή, έτσι είναι, έτσι είναι, γιατί όταν κάνεις 0 θα παίρνεις το πρωτάθλημα. Έχεις το κύπελο, παίζεις με τελικό με μια μεγάλη ομάδα. Στην Ευρώπη έχεις μόνο μία ήττα. Νομίζω ότι είσαι σε ένα καλό δρόμο και αυτό που είπατε πριν, ότι εμείς δουλεύουμε και περιμένουμε και τη στήριξη του κόσμου. Κάποια στιγμή πρέπει, ξέρω εγώ, οι 2.000 να γίνουν 3.000, ή να γίνουν 4.000. Ναι. Αν αυτό το καταφέρουμε και αυτό, τότε μπορούμε να αποσυρθούμε να πάμε σπίτια μας. Αυτό θα σας ρωτούσα. Τι δεν πάει καλά στο ξεκίνημα? Αυτό είναι ή και κάτι άλλο που βλέπετε εσείς και εύχεστε να το διορθώσουμε γι' αυτό? Ειλικρινά δεν το ξέρω. Ειλικρινά το έχουμε ψάξει πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό. Όχι, γενικά μιλάω έτσι όπως λειτουργεί η ΚΑΕ και η ομάδα. Ποιο είναι αυτό που λέτε ότι είναι και αυτό να το διορθώσουμε? Δηλαδή, ένα τομέα που δεν πάει καλά. Δεν ξέρω. Το θέμα της προσέγγισης του κόσμου, ίσως αυτό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε αρκετή δουλειά. Νομίζω ότι δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Ειλικρινά σας λέω ότι δουλεύουμε 5, 7, 10 άτομα πώς είμαστε στην ΚΑΕ. Δουλεύουμε πραγματικά επαγγελματικά. Δηλαδή, δεν θέλω να φέρω ονόματα γιατί ξέρω ότι δεν το θέλω. Ο Παναγιώτης του επικοινωνίας, ο Τέλης, ο οποίος δουλεύει ατελείωτες ώρες, ο Μπάνε είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ το ίδιο, τα κορίτσια στα γραφεία. Πραγματικά γίνεται μια πολύ πολύ επαγγελματική δουλειά στην ΚΑΕ και το κυριότερο είναι ότι ο καθένας έχει το ρόλο του. Ναι. Δεν μπλέκει ο ένας στο ρόλο του άλλου. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Και όπως η ομάδα έχει χημία, έχετε και εσείς χημία μεταξύ σας. Είναι... Ακριβώς. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Δηλαδή θα ασχοληθεί με το κομμάτι του αντικειμένου του. Νομίζω ότι και στο θέμα του κόσμου κάνουμε δουλειά, προσπαθούμε. Από εκεί και πέρα να δούμε αν μπορέσουμε να καταφέρουμε παραπάνω πράγματα. Μάλιστα. Επικοινωνιακά κυρίως. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή ανάλογη συνέχεια και αύριο και στα επόμενα παιχνίδια, κύριε Σταυρόπουλε. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.